Ένα όμορφο ταξίδι σήμερα θα κάνουμε εδώ στην Προσοτσάνη του Δήμου Δράμας και θα εξερευνήσουμε την ιστορία της Προσοτσάνης, αλλά από μία άλλη οπτική ματιά, από αυτή, μέσα από την γνώση, αλλά και το να αγγίξουμε την ιστορία από τα αντικείμενα. Είμαστε σε ένα πολύ όμορφο χώρο, στο Λαογραφικό Μουσείο της Προσοτσάνης και θα ξεκινήσω την εκπομπή με κάτι που το ξέρουμε όλοι. Αυτός εδώ είναι ο μπασμάς και η διαδικασία που γίνεται το παστάλι. Η ιστορία μας είναι ζωντανή, αρκεί να θέλουμε να τη διατηρήσουμε. Και αυτό θα παρουσιάσουμε σήμερα. Πώς η ιστορία καταφέρνει μετά από 100, 200, 300 χρόνια να παραμένει ζωντανή. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Είναι αρκετά τα χρόνια. Είχα βρεθεί περίπου πριν 10 χρόνια στο ίδιο σημείο, όταν τότε το μουσείο είχε πρωτοξεκινήσει την παρουσία του, δείχνοντας πρώτα απ' όλα την καθημερινότητα των ανθρώπων, των κατοίκων. Και νομίζω ότι όσα χρόνια και να περάσουν, αυτή η ιστορία δεν θα αλλάξει ποτέ. Είναι στο χέρι μας να τη διατηρήσουμε. Ναι. Και θέλω έτσι λίγο να ξεκινήσουμε από το χωριό, Προσοτσάνη, εδώ. Πώς ήταν έτσι τα πράγματα από το 1922-24, ποιοι ζούσαν εδώ πρώτα απ' όλα στο χωριό? Εδώ είχαμε ντόπιους, βλάχους και Τούρκους. Μάλιστα. Οι οποίοι με την ανταλλαγή φύγανε. Πόσα άτομα περίπου είχε το χωριό, πόσους κατοίκους πριν την ανταλλαγή? 1500 άτομα να ήταν. Κεφαλοχώρη, ας πούμε. Κεφαλοχώρη. Και η δραστηριότητά τους, καπνός. Αγροτικές, χωράφια, μπέλια, ζώα. Και έρχεται αυτή η ανταλλαγή. Κάτι σπίτι περίπου και μια γελάδα είχε. Το μοτίβο του χωριού ήταν σε αυτό το παραδοσιακό σπίτι που βλέπουμε ακριβώς από πίσω μας. Ναι, πάνω κάτω εκεί ήταν. Το μακεδονικό στυλ επικράτησε. Σε όλα τα σπίτια, όχι μόνο να πω τα ντόπια ή τα τουρκικά, οι Τούρκοι που ήταν δηλαδή εδώ, γενικά ήταν μια παράδοση. Το οποίο στο κάτω μακεδονικό στυλ. Είναι το Χαγιάτι, από όσο γνωρίζω, έτσι, ναι, για τις εργασίες όλων, και πάνω φυσικά ήταν τα σπίτια. Από κάτω ήταν για δουλειές, για αγροτικές, και συνήθως βάζαν και τα ζώα. Σωστά. Ή αγελάδα ή τι είχανε. Άλογο, μουλάρι, τέτοιο, βάζανε από κάτω. Και ο πάνω ήταν ο χώρος διμέρευτες. Πολύ όμορφα σπίτια, οφείλω να ομολογήσω. Έρχεται εκείνη η ανταλλαγή, το 22-24, έρχονται εδώ πρόσφυγες. Και πώς ζουν τα επόμενα δύο χρόνια, μέχρι το 24 που ουσιαστικά φεύγουνε έτσι όλοι από το χωριό οι Τούρκοι. Δύσκολη τότε εποχή. Ναι. Όλα χειρονακτικά. Δεν υπήρχαν αυτά τα η πληθώρα των τροφών, των τροφίμων που υπάρχουν τώρα. Έπρεπε να τα βγάλουν πολύ να δύσκολα τα παράγουν μόνοι πέρα, τους πάνω κάτω. Μάλιστα. Τότε με τι εμπορεύονταν. Και από πάνω ο χώρος είναι για, να το πω, για καφέ. Καθόταν υπήρχε και αυτή η για πολυτέλεια να καθίσουν, ναι, όλοι μαζί και να απολαύσουν το σπίτι. Λοιπόν, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι, όπως είπαμε, δύο σημεία. Το κάτω μας βγάζει σε έναν ακόμη χώρο εκπληκτικός μέσα, έτσι πως τον έχετε διαμορφώσει. Βλέπω όμως κάποια εργαλεία τα οποία θέλω να επισημάνω. Φυσικά ο καπνός από τη μία πλευρά, το οποίο ήταν... Τότε ήταν η εποχή του καπνού. Το σπίτι παράγεγε και καπνό και κρασί. Και κρασί εξού μαζί με το τσίπουρο. Εξού και για το τσίπουρο. Ναι. Σωστά, σωστά. Γι' αυτό και είχε 5 μεγάλα βαρέλια. Μεγάλα βαρέλια, βλέπω κάτι σαν κρασοβάρελα. Και αυτό. Τα οποία αυτά τα βαρέλια, το ξύλο είναι από δρύ. Από δρύ είναι το... Οπότε, 5 τέτοια μεγάλα βαρέλια για την παραγωγή του κρασιού. Σωστά.